Αλλά αυτό το Τούρκο πρόεδρο να λέει, να μιλάει τόσο ωραία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή προσέξτε, λέει να προσδοκούμε να μην δίνουν στήριξη στις οργανώσεις PKK, PYD, φέτο. Ένας άλλος Ερντογάν δηλαδή. Το πετώσω... Αυτό έχει μια... ναι. Το ταλέντο να μεταμορφώνει τον Ερντογάν. Τώρα πήγε στην έδρα, πήγε στη Νέα Υόρκη. Στον ΟΗΕ. Σε ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Ναι. Και εκεί που χρειάζεται λοιπόν έχει έναν άλλο Ερντογάν. Με άλλο δοφείο. Με άλλο. Με άλλο καπέλο εκεί. Ναι. Και αυτό είναι ταλέντο, μεγάλο ταλέντο αυτό που κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν. Ναι. Όλοι και τα καταψέματα. Άλλοι λένε ότι κάνει μεγάλες στροφές, κάνει μεγάλες αλλαγές που δεν πρέπει να τις κάνει. Θα δούμε. Διπλωματία είναι αυτή, έτσι παίζεται τα παιχνίδια. Για πάμε να τον ακούσουμε. Milli güvenliğimizi ilgilendiren bazı konularda Amerikan yönetimiyle görüş ayrılıklarımız halen devam ediyor. Amerikalı dostlarımızla her vesileyle PKK, PYD, YPG ve FETÖ'ye verilen desteğin sonlandırılmasına dair beklentilerimizi paylaşıyoruz. NATO müttefikimiz Amerika'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı tedbirler ve savunma sanayi kısıtlamaları güven duygusunu menfi şekilde etkiliyor. Katsa yaptırımlarının ve F-35 programından çıkarılmamızın müttefiklik ruhuna aykırı olduğu da çok açıktır. Kongrede beklemekte olan savunma sanayi ihraç lisans başvurularımızın bir an önce sonuçlandırılması isabetli olacaktır. Όπως σωστά είπε ο Μανώλης, τα διάβαζε όλα. Είναι μια προσεκτική γλώσσα αυτή που έχουν γράψει άλλοι. Δεν είναι ο πηγαίος Ερντογάν αυτός. Είναι μια γλώσσα μέσα διπλωματική. Ο Φιντάν το έχει χτενίσει τώρα αυτό. Αλλά είτε, είτε είναι ανάγκη, είτε είναι γυνάτη, όπως έλεγε ο Μιχάλης ο Γυνατίου, τα F-35 τα έχει βάλει στο μάτι ο κύριος Ερντογάν. Να δούμε τι είναι διατεθειμένος να κάνει για να τα ξαναπάρει. Μπορεί και για λόγους διαπραγματευτικούς, για οτιδήποτε, πάντως είναι εκεί. Μπορεί. Επειδή είναι και επίκαιρο το ζήτημα, αν δείτε το τι έχει. Εσείς τα έχετε πει και θα τα παρακολουθώ σε εσάς. Αν δούμε το τι έχουν κάνει τα F-35 των Ισραηλινών στον Λίβανο το τελευταίο διάστημα. Καταλάβουμε γιατί όπλο μιλάμε. Τα όρατα αυτά μαχητικά που δεν τα βλέπει σχεδόν κανείς, τα βλέπεις μόνο αφού ρίξουν, αφού πλήξουν το στόχο τους. Το ότι έχει το Ισραήλ, το ότι θα διαθέτει η Ελλάδα σε πολύ λίγα χρόνια, είναι ένα ζήτημα. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, να διαθέτει Ραφάλ, να διαθέτει F-35, δεν το λέω, αυτό το έχουν πει οι Τούρκοι αναλυτές πολλές φορές. Δηλαδή, απλά στα F-35, το τι κάνουν στον Λίβανο αυτή τη στιγμή, δείτε το τι έχει συμβεί. Και καταλαβαίνετε πώς έχουν κάνει στοχευμένα. Εξέλιξη είναι αυτή για την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι αλλαγή είναι αυτό για το δόγμα. Και μια Τουρκία, η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στο ΝΑΤΟ, στρατιωτικά, όχι οικονομικά, στρατιωτικά. Να μην διαθέτει F-35, θεωρεί η Τουρκία ότι αυτό είναι ένα σοβαρό πλήγμα για το κύρος της. Βεβαίως υπάρχει ο αντίλογος και λέει, μα συγγνώμη, έχεις τον Βλαδίμιρο Πούτιν, έχεις πάρει στο 300, χτίζει τον πυρηνικό σταθμό Κουλιούτσα, το 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάτι να κάνεις, ενδεχομένως να ψάχνουν τη φόρμουλα. Και το λέω αυτό διότι θα δείτε έναν ακόμη πρόεδρο Ερντογάν και επιμένω σε αυτό, διότι βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Όταν λέει ότι θα συνεργαστούμε με όποιον πρόεδρο εκλεγεί, ενδιαφερόμαστε για τις εκλογές, παρακολουθούμε στενά τις εκλογές. Είμαστε υποψήφοι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, πολύ Ευρωπαίος ο Τούρκος, πολύ δυτικός, χωρίς να παραμελούμε την Ανατολή. Σωστά. Πάρα πολύ δυτικός. Και αυτό νομίζω έχει την αξία του και εξηγεί την επαναπροσέγγιση με το Μητσοτάκη, την προσπάθεια επαναπροσέγγιση με το Μητσοτάκη, την επαναπροσέγγιση με τη Δύση. Η S400 στο Ιντζιλίκ που γράψε η καθημερινή την Κυριακή, η Λένα Αργύρη, όλα αυτά νομίζω ένα-ένα. Φτιάχνουν μια εικόνα. Φτιάχνουν μια άλλη εικόνα. Ναι. Το σταυρό εξωτολύνουμε σιγά-σιγά. Ναι, ποτέ δεν λύνεται με τον Τούρκο πρόεδρο, ποτέ δεν λύνεται. Πάντα υπάρχει. Μεγαλώνει. Αλλά πάμε να δούμε και αυτή τη δήλωση και πάμε, έχει την αξία τη. 5 Kasım'da düzenlenecek olan Amerika Başkanlık ve kongre seçimlerini tüm dünya gibi
biz de yakından takip ediyoruz. Seçimler sonucunda başkan kim olursa olsun Amerika'ya bakışımız ve ilişkilerimizdeki üst düzeyli diyalogumuz değişmeyecektir. Türkiye NATO'nun en güçlü müttefiklerinden biridir. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifi olan bir ülkeyiz. Batı dünyasıyla işbirliğimizi geliştirirken Doğu'ya ihmal nazarıyla bakmıyoruz. Έβαλε και ένα αντίβαρο. Ε, βέβαια. Ε? Δεν ξεφεύγει πάντως από το κείμενο, παιδιά, ούτε κόμμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν παραλείπουμε να το λέει, γιατί σήμερα είναι δυτικός. Ναι, αύριο θα ξαπάει στους BRICS. Μα γι' αυτό λέει ο Μανώλης ότι ο Ερντογάν δεν είναι απρόβλεπτος. Ναι, ναι. Σήμερα έχει αυτή την εικόνα, μπορεί να προσθέσει το παλιό του κόμμα, τον παλιό του εαυτό. Εκεί έχει πάει για να είναι πολύ προσεκτικός. Είναι προφανές ότι... Ξέρει που έχει εναρμονιστεί με το περιβάλλον. Όταν του είπανε, κύριε Πρόεδρε, να σας δώσουμε χαρτί. Εκείνος αποφάσισε να το πάρει. Δηλαδή αποφάσισε εκεί να είναι προσεκτικός. Δεν είναι δυτικός. Έτσι δεν είναι, Μανώλη? Αλλιώς μπορούσε να πει, εγώ ξέρω τι θα πω. Τα δικά μου. Οπωσδήποτε, σε αυτό το πλαίσιο κινείται με πάρα πολλές χώρες ο Τούρκος Πρόεδρος και με την Αίγυπτο το ίδιο. Και με τη Συρία. Έχουμε ακούσει τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας να λέει θέλουμε να συναντηθούμε τον Άσαντ. Τον Άσαντ που ήθελε να ανατρέψει ο Τούρκος Πρόεδρος. Ξεκάθαρα το είχε δηλώσει, το είχε πει ότι θέλει να μπουν οι δυνάμεις του μέσα στη Δαμασκό μαζί με τους συμμάχους τότε. Αλλά τώρα βεβαίως θέλει συνάντηση μαζί του. Άρα αλλαγή εξωτερικής πολιτικής σε πολλά πλαίσια. Τώρα, αλλά στόχος της Τουρκίας είναι τα F-16, να κλείσει το ζήτημα, γιατί δεν έχει κλείσει. Θέλει κάποιες αναθεωρήσεις η Τουρκία. Ναι, ναι. Και τα F-35 οπωσδήποτε. Μεγάλος πόθος, όπως βέβαια. Και τα Eurofighter. Και τα Eurofighter, αυτό το θέμα συζητηθεί και λένε και με το Scholz χθες το βράδυ, το γερμανό καγκελάριο, που μέχρι στιγμής η Γερμανία δεν έχει πει το OK, όπως από τη Γερμανία διεκδικεί και τις τουρμπίνες, τις Siemens, που μέχρι στιγμής δεν έχουν παραδοθεί για τον πυρηνικό σταθμό ακούγιο και καθυστερεί τουλάχιστον ένα χρόνο η ολοκλήρωσή του. Μάλιστα.